Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο δελτίο μας. Πάμε και πάλι στο θέμα των δράσεων. Ομάδας Ελλήνων Ομογενών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την αποπληρωμή του εθνικού χρέους. Υπενθυμίζω, οι δηλώσεις του Προέδρου του Συλλόγου πριν από μερικές εβδομάδες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας είχαν δημιουργήσει προσδοκίες για την προοπτική ανάκαμψη της χώρας μέσα από ιδιωτικά κεφάλαια επιφανών Ελλήνων του εξωτερικού. Ωστόσο, οι μέρες πέρασαν και ο χρονικός ορίζοντας που είχε δώσει ο επικεφαλής αυτής της προσπάθειας παρήλθε. Έτσι λοιπόν, σήμερα τον φιλοξενούμε και πάλι για να μας δώσει απαντήσεις. Με μεγάλη μας χαρά, κύριε Μανώλη Λαμπράκιν, ο πρόεδρος του Συλλόγου End National Debt, τέλος το εθνικό χρέος, είναι και πάλι μαζί μας, σε σύνδεση μέσω Skype από την Αθήνα. Κύριε Λαμπράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μεταξά και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τους θεατές. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή λευτεριά. Να τα δούμε. Έχουμε να πούμε πολλά κύριε Λαμπράκη. Βεβαίως. Εγώ θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Εσείς μιλάτε για λευτεριά. Αντιλαμβάνομαι προς ποια κατεύθυνση έχει να κάνει η δήλωσή σας. Εγώ θα σας πω όμως τι είναι αυτό που τελικά πήγε στραβά. Και η 14η του Σεπτέμβρη, η ημερομηνία που εσείς είχατε προσδιορίσει ως σταθμό για την εξαγορά του ελληνικού χρέους, τελικά δεν σηματοδότησε το παραμικρό. Λοιπόν, να πάρουμε στην αρχή. Καταρχήν δεν ήταν η 14η Σεπτεμβρίου, αλλά ήταν η 12η Σεπτεμβρίου. Η 12η, έχετε δίκιο. Ήταν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη. Ναι, η 12η Σεπτεμβρίου λοιπόν ήταν η ημέρα που το γερμανικό δικαστήριο, αν θυμάστε, στην Καλστρούη, αποφάσισε περί της περαιτέρω χρηματοδοτήσεως της Ελλάδος. Ακριβώς επειδή εμείς παρενέβημε εκ των προτέρων, η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ευνοϊκή για την Ελλάδα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Στις 7 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες πριν από την ημερομηνία που σας είπα, ανοίχτηκαν 2 λογαριασμοί στο Τορόντο του Καναδά σε ένα consortium τραπεζών, Diamond and Diamond Banking Group. Κατετέθησαν για την Ελλάδα 600 δισεκατομμύρια δολάρια βεβαίως και 50 δισεκατομμύρια για την Κύπρο. Οι δύο αυτοί λογαριασμοί είναι custodial accounts, δηλαδή κυδεμονευόμενοι λογαριασμοί. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Μία συμφωνία μεταξύ των καταθετών, δηλαδή της ΣΕΝΤ και του κυρίου Σόρα, που η τράπεζα μπορεί να αφήσει τα χρήματα ελεύθερα εάν συμβούν ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το custodial account. Μισό λεπτό για να τα κάνουμε κατανοητά στο ευρύ κοινό. Μάλιστα. Κατατέθηκε ρευστό 650 δισεκατομμύρια. 650 το σύνολο, 600 για την Ελλάδα. Όχι, μην το βάζετε έτσι. Είναι 600, είναι δύο λογαριασμοί. Ένας είναι για την Ελλάδα. Ναι. Και ο άλλος είναι για την Κύπρο. 600 για την Ελλάδα, 50 για την Κύπρο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε αμερικανική τράπεζα. Σε καναδική τράπεζα. Ρευστό αυτή η αριθμή. Κατατεθειμένα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 50 δισεκατομμυρίων για την Κύπρο. Αυτή είναι κυδαιμονευόμενη λογαριασμή, δηλαδή είναι υποαίρεση. Δεν έχουμε εμείς control πλέον των λογαριασμών αυτών, αλλά πρέπει να... ορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να τηρηθούν για να μπορέσει ο κηδεμόνας, που είναι The Diamond and Diamond Banking Group, να αφήσει τα χρήματα προς εξαγορά του ελληνικού χρέους και εξαγορά του κυπριακού χρέους. Αυτές οι προϋποθέσεις ποιες είναι, κύριε Λαμπράκη? Πρώτον, πρέπει να σας πω ότι βρίσκουμε στην Αθήνα, επιστρέφοντας από την Κύπρο, όπου παραμείναμε περίπου 7 ημέρες με μια μεγάλη ομάδα ειδικών, δικηγόρους, νομικούς, καθηγητές πανεπιστημίων, οικονομούς κτλ., με επίσημη πρόσκληση της Κυπριακής Προεδρίας, του κυρίου Χριστόφια. Φτάσαμε στην Κύπρο την περασμένη Δευτέρα το πρωί. Ή το γνωστόν στην κυπριακή κυβέρνηση, διότι είχαν προηγηθεί βεβαίως εκ των παρασκηνίων πολλές ανταλλαγές της προσφοράς απόψεων. Και έτσι λοιπόν
εγνώριζαν οι πάντες για ποιο λόγο βρισκόμασταν στην Κύπρο. Είμαστε συνολικά 8 άτομα από την δική μας την πλευρά. Φτάσαμε λοιπόν στην Κύπρο 12 ώρες αργότερα, απρόσκλητος και χωρίς καμία προειδοποίηση, έφτασε και η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κυρία Λαγκάρτ. Άρχισε λοιπόν ένας αγώνας δρόμου προσφορών μεταξύ ημών και της κυρίας Λαγκάρτ. Η κυρία Λαγκάρτ δεν ήρθε απρόσκλητη, επισκέφθηκε την Κύπρο στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Eurogroup. Ήρθε απρογραμμάτιστη. Δεν είχε προγραμματίσει αυτό το ταξίδι. Ήταν η δική μας άφιξη που την ανάγκασε να έρθει 12 ώρες αργότερα. Ήταν και η συνεδρίαση του άτυπου Eurogroup όμως, στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Αυτό δεν μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Την περασμένη Δευτέρα λέτε? Την περασμένη Παρασκευή ήταν η συνεδρίαση του Eurogroup. Ωραία. Ήταν όμως από τη Δευτέρα η κυρία Λαγκάρτ. Πρέπει να σας πω ότι την επόμενη μέρα η ρωσική κυβέρνηση έκανε την ίδια ακριβώς προσφορά προς την κυπριακή κυβέρνηση, δηλαδή 50 εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 1%. Κύριε Λαμπράκη, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα ότι ποσά, ήταν τρεις οντότητες στην κυπριακή κυβέρνηση προσφέροντας την αποπληρωμή του δανείου και χρήματα για ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, κύριε Λαμπράκη, για να τρέξουμε την κουβέντα μας, έχω να σας ρωτήσω πολλά πράγματα. Βεβαίως. Επειδή αναφέρεστε σε ηλικιώδη ποσά, μιλήσατε πριν για προϋποθέσεις. Εγώ σας ρωτώ ξανά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να εξασφαλίσει η ελληνική και η κυπριακή πλευρά για να απορροφήσουν όλα αυτά τα ποσά. Εάν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, θα ήταν δύσκολο να σας το εξηγήσω. Παρακαλώ, να μας το εξηγήσετε. Ωραία, θα σας απαντήσω επιγραμματικά. Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι εντελώς δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η Κύπρος δεν έχει μπει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν έχει μνημόνιο, άρα οι αποφάσεις παίρνονται από την κεντρική κυβέρνηση. Η κεντρική κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει με ποιον τελικά θα προχωρήσει. Να πούμε λοιπόν για την Ελλάδα. Ας πούμε, για την Κύπρο, γιατί απευθυνθήκαμε πρώτα στην Κύπρο. Καταθέσαμε πρώτα τα χρήματα στις 7 Σεπτεμβρίου και κατόπιν πήγαμε να διευκρινίσουμε τις λεπτομέρειες για την σύμβαση. Λοιπόν, η Κύπρος είναι ευκολότερη γιατί δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Επομένως, οι όροι μας ήσαν τόσο ευνοϊκοί που ήταν αδύνατον κανένας να δώσει τους ίδιους όρους. Επιπλέον, είχαμε και ένα επιπλέον, θα έλεγα, πλεονέκτημα, το οποίο θα μου επιτρέψετε επί του παρόντος να μην το ανακοινώσω, θα ανακοινωθεί σύντομα όμως. Η προσφορά μας δόθηκε και αυτή τη στιγμή αξιολογείται από την κυπριακή κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι η άλλη πλευρά των επικυρίαρχων, εννοώ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των τραπεζιτών κτλ., προσπαθεί βεβαίως να μειώσει την δική μας προσφορά, να εισβάλλει ένα μικρόβιο στο λαό ότι αυτοί εδώ δεν είναι σοβαροί. Δεν είπε ποτέ ότι δεν έχουν τα χρήματα ή δεν θα σας δώσουν τα χρήματα. Απλώς άρχισε με κάποιες συκοφαντίες περιφερικές, οπότε όμως ομίλησαν περί των χρημάτων. Τα χρήματα καμία. Είναι εκεί και κύριε περιμένουν Λαμπράκη, την Κύπρο. Σόλυπτο. Σήμερα, κύριε Λαμπράκη, το Διεθνές Νομισματικό για τη δική Ταμείο, σας την προσπάθεια. Επομένως, για κύριε το θέμα Λαμπράκη, της με Κύπρου, ακούτε? Σας ακούω. Για τη δική σας την προσπάθεια και την πρωτοβουλία δεν έχει γίνει καμία αναφορά ούτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μα δεν πρόκειται να γίνει, κύριε Μεταξά. Εδώ μιλάμε ότι ένα κατεστημένο 300 ετών έρχεται να... Εγώ λέω απλά τα γεγονότα, εσείς τα σχολιάζετε. Λέω. Λέω ότι δεν έχει γίνει καμία αναφορά. Και σας ρωτώ το εξής. Για να περάσουμε και στην περίπτωση... Είναι λάθος αυτό που λέτε, γιατί αν δείτε τον κυπριακό τύπο σήμερα, προσπαθεί να απαξιώσει τη δική μας προσφορά με κατευθυντήρια γραμμή βέβαια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Πριν από 2 ώρες, ναι, μάθαμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πέραν των χρημάτων που μέχρι τώρα προσέφερε στην Κύπρο, προσέφερε ακόμα 10 δισεκατομμύρια για ανάπτυξη, τα οποία εγγυάται η JP Morgan, αν αυτό σας λέει κάτι. Πάμε στην περίπτωση της Ελλάδας, κύριε Λαμπράκη, δεν έχω κανένα λόγο. Η Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο και να σας εξηγήσω γιατί. Εδώ είμαστε τα χρήματα είναι διαθέσιμα. Μισό λεπτό, κύριε Λαμπράκη. Δεν έχω κανένα λόγο
να σας αμφισβητήσω πραγματικά. Όμως μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι παρά την κατάθεση αυτού του ποσού, τεράστιου ποσού, μάλιστα, φαίνεται πως η ατζέντα των διαβουλεύσεων για τη διαχείριση της κρίσης χρέους της ελληνικής οικονομίας δεν έχει αλλάξει καθόλου. Μου προκαλεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης και διαχείρισης ενώ τέτοιου ποσού, όπως μας λέτε κι εσείς, το σύνολο του πολιτικού δυναμικού, καλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει συμφέροντα, η Ευρωζώνη έχει συμφέροντα και η Ελλάδα έχει συμφέροντα να μην επιθυμεί να απορροφήσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια και να αποπληρώσει το χρέος της και να ανοίξει μια νέα εποχή ανάπτυξης και ευημερίας για την ελληνική κοινωνία. Εάν θυμάστε την προηγούμενη φορά, σας είχαμε πει ότι τα χρήματα αυτά δεν δίδονται σαν ανοιχτή επιταγή. Σας είπα ότι χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Και εσείς, κύριε Μεταξά, οι ακροατές μας και η πλειονότητα του ελληνικού λαού φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε να δει αυτό το πολιτικό σύστημα να έχει στα χέρια του 600 δισεκατομμύρια δολάρια, να τα διαχειριστεί κατά βούληση, παραλληλίζοντας τα αποτελέσματα της προηγουμένης διαχειρίσεως. Να μας πείτε λοιπόν, για τις προϋποθέσεις. Δεν μπορείτε, παρακαλώ. Να μας πείτε για τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι εξής. Πρώτον, επειδή υπάρχει το μνημόνιο, ο πρώτος όρος του μνημονίου ήταν ότι μόνον αυτόχθον Έλλην μπορεί να αποπληρώσει το χρέος. Άρα, μόνον εμείς, επειδή είμαστε οργανισμός ο οποίος είναι κατατεθειμένος στο πρωτόκολλο και η δημιουργία του οργανισμού στην Ελλάδα και γι' αυτό τη διατηρήσαμε στην Ελλάδα, για να έχουμε αυτό το πλεονέκτημα και να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε, να εξαγοράσουμε το χρέος. Εάν λοιπόν αποπληρώσουμε το χρέος, δεν χρειαζόμαστε τη σύμφωνο γνώμη ούτε της κυβερνήσεως, ούτε της Τρόικας, ούτε της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κανενός. Απλώς πάμε, αγοράζουμε και αποπληρώνουμε το χρέος. Δεν είπαμε όμως ποτέ για αποπληρωμή του χρέους, είπαμε για εξαγορά του χρέους. Η εξαγορά του χρέους προϋποθέτει τη σύμφωνο γνώμη του δανειστέντος, δηλαδή του ελληνικού, της ελληνικής κυβερνήσεως, διότι αλλάζει ο δανειστής. Επομένως, εμείς είπαμε το εξής, θα εξαγοράσουμε το χρέος ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζητήσουμε κάποιες πολιτικές αλλαγές με σκοπό την αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους. Εάν συνεχίσουμε και κάνουμε τα ίδια πράγματα του παρελθόντος και πιστεύουμε ότι θα έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα, σαφώς δεν είναι λογικό. Ναι, αλλά κύριε Λαμπράκη, όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έστω ότι έχουν γίνει επαφές με την ελληνική πολιτεία, με κάποιον θεσμικό φορέα, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό, είναι τεράστια τα ποσά. Έχει γίνει κάποια επαφή σε τέτοιο επίπεδο. Και δεύτερον, εσείς ζητάτε δεσμεύσεις για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, του εγχώριου πολιτικού συστήματος. Πώς όμως θα το εξασφαλίζετε αυτό? Όλα αυτά είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Ωραία. Θέλετε λοιπόν να σας πω ποιο είναι το πρακτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, μου ζητάτε να σας πω τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλουμε, αν θέλετε, που εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τίποτα, γιατί καταρχήν η νοοτροπία μας είναι καθαρά της ελευθέρης βούλησης, αλλά ήθελα να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός απόψε. Θα θέλουμε ο σημερινός πολιτικός κόσμος να παραλάβει στα χέρια του 600 δισεκατομμύρια δολάρια? Εάν ναι, να ακούσουμε την φωνή του ελληνικού λαού. Εάν όμως, και όπως εγώ έχω... Μα κύριε Λαμπράκη, μισό λεπτό, παρακαλώ. Διότι τη φωνή του ελληνικού λαού δεν μπορείτε να την ακούσετε, διότι όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι θεωρητικές και δεν μπορούν να απαντηθούν. Εγώ σας απαντώ ναι, ο ελληνικός λαός θέλει, το επιθυμεί, διότι τα τελευταία δύο χρόνια βιώνει ένα καθεστώς σκληρής λιτότητας και σε αυτές τις δηλώσεις που εσείς κάνετε βλέπει μία προοπτική, μία ελπίδα, μία ακτίδα σωτηρίας. Σας απαντώ ναι. Τι θα κάνετε, θα τα δώσετε? Εάν εσείς είστε το σύνολο του ελληνικού λαού. Σε καμία περίπτωση. Εγώ εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου. Αλλά εσείς δεν κάνετε όμως δημοσκόπηση. Οι δικές μας δημοσκοπήσεις, εσωτερικές δημοσκοπήσεις, το 90% του λαού διαφωνεί να παραδώσουμε αυτό το ποσό στην παρούσα πολιτική κατάσταση.
Επομένως, έχετε κάνει βρισκόμεθα λοιπόν δημοσκοπήσεις. σε ένα όριο όπου, με τέχνιο θα έλεγα, όπου ο λαός πρέπει να αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ προσπαθούμε να ανατρέψουμε ένα καθεστώς 300 ετών, 200 ετών από την εποχή της Επαναστάσεως. Οι ίδιοι επικυρίαρχοι δανείζουν την Ελλάδα με τοκογλυφικούς όρους και φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε ο ελληνικός λαός να έρθει κάποιος Έλληνας να συνεχίσει να κυβερνάται από τους αντιπροσώπους αυτών των δυνάμεων. Ακόμη όμως δεν Είναι μου πολύ έχετε, απλό. Ακόμη δεν μου έχετε πει τις προϋποθέσεις, κύριε Λαμπράκη. Μου λέτε για θεωρητικές ερωτήσεις, μου μιλάτε για δημοσκοπήσεις, έστω ότι είναι έτσι. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν εμπιστεύεστε το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Εσείς το εμπιστεύεστε, κύριε Μεταξά. Δεν έχει σημασία αν το εμπιστεύομαι εγώ, διότι εγώ δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό με 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε δεν έχει σημασία. Δεν εμπιστεύομαι το πολιτικό σύστημα. Σας ρωτώ λοιπόν. Και η πλειονότητα των Ελλήνων δεν το εμπιστεύεται. Σύμφωνοι. Το κλίμα που επικρατεί είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν διαφωνώ. Σας ρωτώ ναι. όμως. Δεν εμπιστεύεστε το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Οι ερωτήσεις που θέτετε πιθανότατα δεν μπορούν να απαντηθούν. Σας ρωτάω λοιπόν. Να σας εξηγήσω ότι μπορούν. Πρώτον, το χρέος το ελληνικό ναι. θα περάσει στα δικά μας τα χέρια, αλλά πρέπει να έχουμε τη σύμφωνο γνώμη της ελληνικής κυβερνήσεως, όχι του ελληνικού λαού. Γιατί πριν μου είπατε ότι... για δημοσκοπήσεις για τον ελληνικό περιμένετε, λαό. Περιμένετε να σας εξηγήσω. Ναι. Θέλουμε λοιπόν το χρέος να περάσει στα χέρια Ελλήνων, να μην είναι πλέον στα χέρια των επικυρίαρχων και κατόπιν πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός πώς θέλει να κυβερνηθεί από εδώ και πέρα. Μα αποφασίζει, κύριε Λαμπράκη. Πώς κύριε Λαμπράκη, ο ελληνικός λαός αποφασίζει μέσω των εκλογών, μέσω της κάλπης. Μιλάμε λοιπόν, για μια νόμιμη κυβέρνηση που διαχειρίζεται τα πράγματα. Να σας εξηγήσω κι εγώ κάτι λοιπόν. Παρακαλώ. Η παρουσία των πολιτικών ναι. είναι μόνο να διαχειρίζονται το πρόβλημα. Εάν αυτή τη στιγμή ρωτήσετε τους πολιτικούς ποιος είναι ο στόχος σας για την Ελλάδα εάν αποπληρωθεί το χρέος αύριο, ξέρετε τι θα σας πούν. Δεν έχουμε στόχο. Ναι, ας μας δώσει κάποιος ναι, αυτός, ένα στόχο. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι ο λόγος που εσείς δεν δίνετε τα λεφτά. Είναι άλλος ο λόγος. Ο λόγος που δεν δίνουμε τα λεφτά είναι πολύ απλός. Τα λεφτά τα έχουμε δώσει. Φύγανε από εμάς. Δεν τα κοντρολάρουμε πλέον. Αλλά έχουμε κάνει συμφωνία με τον Custodial, όποιος είναι ο Custodial, δηλαδή αυτός που φυλάει, ας το πούμε, το account. Αυτός λοιπόν περιμένει κάποια πράγματα για να ανάψει το πράσινο φως. Ναι. Ποια λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι, κύριε Λαμπράκη, φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα που ναι. περιμένει ο Καναδός τραπεζίτης δεν είναι ούτε η δημοσκόπηση του ελληνικού λαού, βεβαίως. Ούτε μία ανατροπή του πολιτικού συστήματος σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτή περιμένει συγκεκριμένα μιλάμε, χειροπιαστά λοιπόν, πράγματα. Ποια είναι αυτά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται διαβουλεύσεις για την εξαγορά των ομολόγων από οπουδήποτε στον κόσμο. Επομένως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας τα ελληνικά ομόλογα, όμως από τους θεσμικούς φορείς που είναι τρεις, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρώπη που έχει δανείσει την Ελλάδα, χρειάζεται τη σύμφωνο γνώμη της κυβερνήσεως. Εμείς πήγαμε στη δευτερογενή αγορά και προσπαθούμε να μαζέψουμε τα ομόλογα που είναι έξω. Η κυβέρνηση, το η ελληνική, δεύτερο, σας είπε όχι, δεν εξής. Θέλω. Παρακαλώ. Η ελληνική κυβέρνηση σας είπε όχι, εγώ δεν τα θέλω. Τα χρήματα. Ναι. Απευθυνθήκαμε, όπως με ρωτήσατε και την προηγούμενη φορά, και σας απήντησα. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια. Σας είπα τι απήντησαν οι τρεις-τέσσερις αρχηγοί και πώς αντιμετώπισαν το θέμα. Ερώτηση. Εάν η ελληνική κυβέρνηση πει, κύριε, εμείς τελικά τα θέλουμε και πάνε στον Καναδό τραπεζίτη και πούνε, κύριε, εμείς τα θέλουμε, φέρτα μας, θα τους τα δώσει. Συγγνώμη, τα θέλουμε με τον όρο ότι οι όροι που βάλαμε είναι πολύ απλοί. Θα πάρει τα χρήματα, αλλά σε ακτική βουλή θα ψηφιστεί από αυτή τη βουλή και να κηρυχθούν νέες εκλογές. Αυτό θέλουμε εμείς. Να κηρυχθούν. Συντακτική βουλή, που σημαίνει ότι όλοι φαντάζομαι στον πολιτικό κόσμο και ο λαός θέλει μία αλλαγή του συντάγματος. Εμείς, αν θέλετε, το βάζουμε σαν προϋπόθεση αυτό για να προχωρήσει το όλον θέμα.
εφόσον γίνει αυτή η συνταγματική αλλαγή, δηλαδή το σύνταγμα αλλάξει, δεν έχουμε καμία πολιτική φιλοδοξία, απλώς πιστεύουμε ότι ο λαός αυτή τη στιγμή είναι κατά κύριον λόγον υπεύθυνος για να κυβερνηθεί όπως εκείνος θέλει. Το παρόν σύνταγμα δεν τον εκπροσωπεί, γιατί έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Μα γι' αυτό λοιπόν δεν κατάλαβα. Η πρώτη τι και αλλαγές, μόνη προϋπόθεση τι αλλαγές είναι στο ελληνικό σύνταγμα. Αυτά υπάρχουν όροι στο συμβόλαιο που έχετε κάνει. Αυτά θα το αποφασίσουν οι συνταγματολόγοι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Ας πάρουν οι ειδικοί και να αποφασίσουν, όχι όμως με την εποπτεία του παρόντος πολιτικού συστήματος. Είμαστε σαφείς επ' αυτού. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, εάν ο πολιτικός κόσμος θέλει να προσφέρει υπηρεσία στο έθνος, ναι, θα ψηφίσει μόνο ένα διάταγμα. Η επόμενη Βουλή θα είναι συντακτική, θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι ότου γίνει ομαλή μετάβαση, όσο καιρός χρειάζεται από το παρόν σύνταγμα να φτάσουμε στις εκλογές. Η επόμενη Βουλή θα είναι συντακτική και όταν το σύνταγμα, το νέο σύνταγμα επικυρωθεί από τη νέα Βουλή, όταν αρχίζει η αναγέννηση του έθνους. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι όροι, κύριε Λαμπράκη, ως προς την πολιτική διαχείριση. Διότι σας ενημερώνω, το γνωρίζετε, ότι οι εκλογές στην Ελλάδα είναι πρόσφατες και η λαϊκή εντολή είναι νοπή. Εσείς ζητάτε ανατροπή και παρέμβαση στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Δεν έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες, σας είπα. Ναι, όχι, δεν λέω ότι έχετε πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά ζητάτε την ανατροπή του πολιτικού συστήματος. Όχι, ζητάμε μία αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό ζητάμε. Και το πιστεύω ότι κατά καιρούς όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, όλοι οι βουλευτές έχουν εκφράσει και οι του παρελθόντος πρωθυπουργοί έχουν εκφράσει την ανάγκη ότι χρειάζεται μία αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό λοιπόν, η μόνη προϋπόθεση που θέτουμε είναι αυτή. Αναθεώρηση του συντάγματος με συντακτική βουλή να ψηφιστεί από τούτη τη βουλή, σεβόμενη το σύνταγμα το οποίο ισχύει στην Ελλάδα. Κύριε Λαμπράκη, τελευταία ερώτηση. Εάν αυτή η εξέλιξη δεν γίνει, σενάριο που πρέπει να σας πω είναι και το πλέον πιθανό. Αυτά τα χρήματα εσείς θα μπείτε σε μία διαδικασία να τα διαθέσετε πλέον όχι στην ελληνική πολιτεία, αλλά στην ελληνική κοινωνία. Εάν δεν βγάλετε άκρη με το σαφώς, ελληνικό κράτος. Σαφώς ναι, και θα σας εξηγήσω πώς. Θα τα διαθέσετε με κάποιον τρόπο που θα βρείτε εσείς. Σε επιχειρήσεις, για την ανταγωνιστικότητα, για την επιχειρηματικότητα, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Θα το κάνετε. Βεβαίως. Στις 14 Οκτωβρίου λοιπόν υπάρχει ένα ομόλογο από 31,5 δισεκατομμύρια τα οποία οφείλει σε ιδιότητα το ελληνικό κράτος. Ο σχεδιασμός τον οποίο γνωρίζουμε των Παρασκηνίων είναι ότι επειδή θα έχει αδυναμία η Ελλάδα να αποπληρώσει αυτό το 31,1 ομόλογο, ο σχεδιασμός είναι να κηρυχθεί η πτώχευση εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν, έχοντας εμείς καταθέσει τα χρήματα εκεί, όποιος θέλει να πτωχεύσει την Ελλάδα μπορεί να πάρει να παίρνει τα χρήματά του από αυτό το ταμείο, για να μην μπορέσει κανένας και ποτέ να πτωχεύσει το κράτος. Σε ποιο ομόλογο αναφέρεστε, κύριε Λαμπράκη? Σας είπα ότι είναι κατατεθειμένα στο λογαριασμό, τον κηδεμονευόμενο λογαριασμό. Όχι, είπατε αυτό το ομόλογο που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί από το ελληνικό. Τον Οκτώβριο οφείλει η Ελλάδα ένα ομόλογο 31,5 δισεκατομμυρίων. Μιλάτε για την Τράπεζα της Ανατολής. Τι δουλειά έχει η Τράπεζα της Ανατολής? Όχι, σας ρωτώ, δεν το γνωρίζω. Σας ρωτώ. Όχι. Όχι, δεν έχει καμία. Είναι ελληνικό ομόλογο. Οφείλει να αποπληρώσει ένα ομόλογο, ναι, 31,5 δισεκατομμυρίων μέσα στον Οκτώβριο. Αφορά ο άνθρωπος τον οποίο δανεισμό τα χρωστάει, ο φορέας, είναι τα στη δική σας ομάδα. Σε έναν ιδιωτικό φορέα. Ναι. Και πρέπει να τα αποπληρώσει μέσα στον Οκτώβριο. Εάν δεν μπορέσει το κράτος να τα αποπληρώσει, θα κηρυχθεί πτώχευση. Αυτό εμείς θέλουμε να το προλάβουμε. Θα πούμε στο δανειστή, πηγαίνετε παρακαλώ και πάρετε τα χρήματά σας από εκεί. Δεν θα πτωχεύσετε την Ελλάδα. Κύριε Λαμπράκη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ. Με μεγάλη Επίσης χαρά να σας φιλοξενήσουμε ξανά.